Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ. Από το φίλαθλο προς το φίλαθλο. Με σχόλια μετά τον αγώνα από μεσου Λεμεσού Ολυμπιακός. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 ισοπαλία στο Γάσι στη Λευκοσία. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά, που είναι πάντοτε από το φίλαθλο προς το φίλαθλο, όπως λέω και ξαναλέω, Όσο πιο αντικειμενικά γίνεται, αμερόληπτα άλλη μια προσωπική άποψη. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν πάντα μυστήριο ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική που είναι κεντρική, χήμα, χωρί πρόβε, παρεξηγείται, α λένε. Είτε και φυσικά αστρονομία που είναι φοβερή επιστήμη. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση. Αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή. Έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Άλλο ένα αγώνα λοιπόν φετινό, επίσημο, ο Ολυμπιακό δεν παίρνει την νίκη. Γιατί και σε όλα τα προηγούμενα δεν πήρε καμία νίκη. Ακόμη και όταν πήρε την πρόκριση στον τελευταίο αγώνα, δηλαδή πριν τον αποψινό, εναντίον τη Σλόβαν Μπαρτισλάβα, στη Σλοβακία, στην πρωτεύουσα. Εκεί είχε πάρει την ισοπαλία 1-1-2-2. Ένα, ένα, και πήρε την πρόκριση μέσω της διαδικασίας των penalties, οπότε εγώ προσωπικά δεν το εκλαμβάνω ως νίκη αυτό. Ναι, πρόκριση, αλλά πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν είναι νίκη, έτσι. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον, καταρχάς να πω, ότι δεν έχω πληροφορηθεί κάτι, δεν έχω ακούσει κάτι, ότι λέω πάντοτε καπάκι μετά τους αγώνες είναι αυτό που έχω δει εγώ. Και αυτό που έρχεται στο δικό μου το νου, ξεκάθαρα, έτσι. Και φυσικά είναι και λίγο θολωμένο το μυαλό πάντα μετά του αγώνε. Λίγο φωνάζει, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αλλά τέλο πάντων, συγκεκριμένα είδε τουλάχιστον λίγη δημιουργία. Και αυτή η δημιουργία ήρθε χάρη στον ε, Νοτιοκορεάτη, τον ε, Hwang ο οποίο για μένα, έτσι όπω τον είδα, μπορεί να αφήσει και εποχή. Δηλαδή, σου πάει για μεταπόληση. Δηλαδή, πρέπει να τρίβει τα χέρια του έτσι, ο ιδιοκτήτη λοιπά, Διότι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο. Πώ το λένε. Είναι σβούρα, είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα σύγχρονο νινιάδη από ό,τι είδα. Αλλά και μαρκάρι κιόλα. Σύγχρονο νινιάδη. Πραγματικά δηλαδή, όποιο θυμάται νινιάδη, καλύτερο του μπορεί να βγει κιόλα φυσικά. Ξέρει πότε να πασάρει. Ξέρει πότε να κοντρολάρει. Ξέρει πότε να πασάρει με τη μία. Ξέρει πότε να τριμπλάρει είναι ένας κινούμενος υπολογιστής στον αγωνιστικό χώρο. Όπως το είχα πει και στην εκπομπή που είχα αφιερώσει σε εκείνον για τη μεταγραφή του, προέρχεται προφανώς από ένα πανέξυπνο λαό, Νότια Κορέα, δεν το συζητάμε, χαλάει τον κόσμο, εταιρείε τρομερές, όλοι ξέρουμε με ποια χώρα συνεργάζεται, το ξέρουμε νομίζω, όπως και η Ιαπωνία, δεν είναι χαζοί άνθρωποι. Και σου έχει και τελείωμα, το απέδειξε, σου σκόραρε κιόλα. Κρατάει μπάλα, δηλαδή με το που βγήκε έξω, φάνηκε νομίζω η απουσία του. Για μένα, άλλου δύο-τρει τέτοιου να βρει, τώρα προλαβαίνει όπου να είναι. Στα τέλη του Αυγούστου, έστω. Να σώσει την παρτίδα. Δύο-τρει, τέσσερι σου λέω εγώ. Σε κάθε γραμμή κιόλα. Τέτοιου παιχταράδε. Αλλά θέλει και ψάξιμο. Δεν του είχε πει τυχαία ο καραπαπά ότι σε φαίνω για την Ευρώπη κτλ. Είναι ο παίχτη κλάση. Έχει παίξει το Αμερικάνικο πρωτάθλημα, το Ρώσικο. Δεν είναι χαζί ούτε ο ένα ούτε άλλο αυτοί. Έτσι δεν είναι. Χρήμα έχουνε. Να Αλλά κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακό, χωρί εκείνον, δεν παρουσίασε κάτι το διαφορετικό. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Προ το τέλο του αγώνα ήταν λε και φοβόταν ο Γιάννη το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Όπου Γιάννη η κύπρι, όπου Θεριό Ολυμπιακό, συζητάμε. Σε ένα γήπεδο αυτό το γάσι πει, το λένε, με πάνω από 2.000 φίλους του Ολυμπιακού, στι εξέδρε, να ανταγωνίζονται σε φωνή τους πολύ περισσότερους Κυπρίους, μια χαρά. Και μου αρέσει που ο Ιν έχει επιλέξει τον αριθμό 33. 33, τα χρόνια του Χριστού. Έλα όμως που είναι βουδιστής, πάμε παρακάτω. Ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά βρέθηκε εκτός έδρας πίσω στο σκορ και όχι να προηγείται όπω είχε γίνει στην, στο Ισραήλ, μάλλον στη Μακάμπι Χάιφα, όπου είχε προηγηθεί 0-1 πάλι με γκολ του Ζέγκερναγκλ και δέχτηκε το 1-1 στο τέλο, 0-1 πάλι με γκολ του Ζέγκερναγκλ στη Σλόβαν, στην Πρατισλάβα, και μετά το 1-1 η Σλοβάκη στο τέλο, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου που είπαμε στην αρχή. Απόψε προηγήθηκε ο αντίπαλο, η Κύπρη με έναν παίκτη από το Κουρασάο. Ένα νησί της Καραϊβική, το οποίο ήταν Ολλανδική απικία, πανέμορφο, γραφικό, picturesque που λέμε, φοβερό, αλλά εντάξει τώρα. Σου βάζει από την Αιτή, όπου εγώ, σου βάζει τώρα και από το Κουρακά, ο Κουρασά, όπω το λένε ο... αυτό εδώ, ο Γιάνγκα. Έλα τώρα. Δηλαδή κάνεις μάγκα τον καθέναν. Αν και στην άμυνα, ατομικά θα πω ότι ο ουσεινούμπα όπω τον είδα εγώ. Έτσι, πάντα μιλάω με το τι είδα εγώ τώρα, έτσι. Είναι αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ε, δηλαδή θυμίζει τον Μπα τη σεζόν τη καλή που είχε κάνει αντιπρόπερση. Πώ ήταν, πότε ήταν ακριβώ, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, είχε κάνει μια καλή σεζόν και λέγαμε εντάξει, καλός. Μετά μα τα χάλασε. Και τώρα έχει γίνει ο Σισέμπα. Ε, δηλαδή ο Σισέ ήταν ε, πηγή κινδύνων. Έτρεμε το φιλοκάρδι σου. Ε, εντάξει, δεν είναι τώρα να πώς το λένε, να εξαρτάσει από, από εκείνους. Ούτε τον έναν ούτε τον άλλον, όπως φάνηκε. Και φυσικά ακόμη και ο τερματοφύλακας πήγε να κάνει γκάφε. Προς το τέλος δεν ξέρω γιατί και πώς και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τόσο έμπειρος τερματοφύλακας, έτσι με καλά α, reflexes και τα λοιπά, αντανακλαστικά, αλλά και αδυναμίες τέλος πάντων. Παρόλο που τέλος πάντων βρέθηκες πίσω στο σκορ. Βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει. Χάρη στη μαγιά του Νότιο-Κορεάτη. Να το ανάψουν μια λαμπάδα για την απόδοσή του. Αλλά μετά ατύχησε κιόλα γιατί είχε μικρό τραυματισμό. Ε, πιστεύω με βάση αυτό που κατάλαβα ότι, να, ότι, δεν είναι έτσι, κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Έτσι, γιατί αυτός ο παίχτης χρειάζεται όπως χρειάζονται και άλλοι τέτοιοι εφάμιλοι. Έτσι. Να έρθει η φρεσκαδούρα, καθαρός αέρας, μετάγκηση αίματο. Πώ θα γίνει. Χρειάζεται ακόμη, φαίνεται, δεν είναι καλά ο Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε. Και απ' την άλλη, έχει του άλλου αντιπάλου, οι οποίοι ακόμη και εδώ στο κανάλι έρχονται και παρακαλάνε για την καταστροφή του Ολυμπιακού, να εξαφανιστεί από το χάρτη και τέτοια. Εντάξει. Δεν θα του κάνουμε το χατήρι όμω. Πώ θα γίνει δηλαδή. Θα είμαστε εδώ για να του πονάμε. Είτε λέγοντα την αλήθεια εδώ πέρα, είτε με βάση τα αποτελέσματα, τα πρωταθλήματα, τα τελευταία χρόνια αυτά, εντάξει, και εγώ θα είχα εκνευριστεί στη θέση του, αλλά εγώ ποτέ δεν του προκάλεσα. Έτσι. Σέβομαι, σέβομαι πάντα του αντιπάλου. Αλλά τι να κάνουμε, τι να του πω και εγώ τώρα. Και το από πίσω και από μπρο, δηλαδή εντό και εκτό έδρα. Τα λέμε αυτά εμεί οι Ολυμπιακοί, τι να κάνουμε. Και τα κάνουμε πράξη. Νίκε δηλαδή εντό και εκτό έδρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Τα λένε και άλλοι αυτά. Τέλο πάντων, και τώρα που λέω για αυτού που τα λένε. Ο προπονητή στον πάγκο θύμιζε λίγο τάκι τσουκαλά, έτσι. Και τον θύμιζε γιατί ήταν στην πρίζα. Φώναζε, κούναγε χέρια, ήταν σε ένταση. Σαν τον τάκι καλή ώρα. Εντάξει, αυτό είναι κάτι θετικό. Συμμετέχει τέλο πάντων. Θα το συνηθίσουν και οι παίχτε τώρα. Και εγώ στην αρχή το είδα, μου ψιλοκακοφάνηκε. Αλλά άμα το συνηθίσουν και οι παίχτε, εντάξει. Καλό είναι. Και το έκανε και ο αντίπαλο προπόνητη. Φαίνεται είναι τη γενιά μα αυτό, μάλλον. Τι να πω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι προπόνητη, δεν ξέρω πώ θα μου βγαίνει. Αλλά είναι τη γενιά μου τα παιδιά αυτά και τα δύο. Οπότε εντάξει, εγώ τα χαίρομαι που τα βλέπω. Μπράβο. Τέλο πάντων, για πάμε όμω να πούμε έτσι. Συγκεκριμένα πώ είδα εγώ τα πράγματα με χρονολογική σειρά, όπω τα έχω συγκρατήσει στο μυαλό. Πριν πω αυτά όμω. Να πω ότι αυτό το γασιπίτο το γήπεδο χρησιμοποιείται και είναι στην πρωτεύουσα, τη Λευκοσία, από τον Απόνο Λέμεσου, ο οποίο είναι από άλλο μέρο, άλλη μικρή πόλη τέλο πάντων. Ε, το χρησιμοποιούν γιατί έχουν ένα άλλο γήπεδο, ένα γηπεδάκι, ένα τσίριο, κάπω έτσι το λένε. Και παίζουν εκεί πέρα αυτοί, αλλά δεν, έχει, δεν πληρεί τι προποθέσει για ευρωπαϊκού αγώνε. Οπότε παίζουν σε αυτό το πιο μεγάλο. Αυτό είναι και καλά το ΆΚΑ τη Κύπρου, έτσι έχω καταλάβει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ Κύπρο, να το πω αυτό έτσι. Έχω πάει σε πολλά, πολλά, πολλά μέρη του κόσμου και τη Ελλάδο, αλλά στην Κύπρο δεν είχα τη χαρά και την τιμή. Κατέβηκε με 4-4-2 ο αντίπαλο προπονητή, ο Ισπανός, με το γνωστό Ντιγκινί μέσα. Έτσι. Ο οποίο έπαιζε παλιά στον Άρη και σε κάτι ομάδα εδώ στην Ελλάδα. Και ο Ρομπέρζ, ο πρώην κεντρικό αμυντικός και αυτό του Άρη, αλλά και ο Κολ, ο Αργεντίνο που έπαιζε στον πρώην. Πώς, το να, ναι, πρώην Αθηνών, που σου λέμε τώρα από όλων Σμύρνης τον έχουν βγάλει. Τέλο πάντων, εγώ ξέρω ότι είναι προμπονά δίπλα εκεί η Ριζούπολη. Και Παναχαϊκή είχε κάνει αυτό ο Κολ. Τέλο πάντων, με κουφόβραση εκεί κάτω, εντάξει, σίγουρα είχε τη ζέστη. Την αποπνικτική, αλλά όχι σε βαθμό Ισραήλ, καμία σχέση καμία των σχέσεων από ό,τι είπανε. Απ' την άλλη η ομάδα μας κατέβηκε με βατσλίκ κάτω από το τέρμα. Κεντρικοί οπισθοφύλακες στα Σενεγαλάκια Σισε Μπα. Ο Άβυλα, δεξί back ο οποίος εμένα δεν μου άρεσε πάλι. Ρέαπτσου και επίσης αριστερό μπακ. Εντάξει, μέτριος έως καλός κάπως. Στα χαφ εκεί, εμβιλά, εξάρι, με τον Κούντε μαζί, ψιλοχτάριζε και τον βοηθούσε. Στήριγμα. Τον είχε να τρέχει, γαϊδούρι. Μπροστά του σε, σε, ρόλο οχταροδεκαριού ο Χουάν. Ο τρομερό Χουάν. Έξω δεξιά. Ρατζέλοβιτ. Επιπόλαιο. Ναι, τον έκανε μάγκα ο Χουάν. Πήγε να τον κάνει μάγκα. Αλλά αυτό είναι επιπόλαιο. Έβγαλε κανένα δυο καλέ πάσει του Αραμπί, αλλά, αλλά δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα, δεν κοντρόλαρε καλά. Θέλει Θέλει εξτρέμ. Μην το, κα... Μη το παιδεύουμε εδώ πέρα το πράγμα. Να βαφτίζουμε τώρα Ρατζέλοβιτ και Βρουσάη και ακόμη και Κόνραντ Ντελαφουέντε που νωρί είναι. Ε, δεν είναι. Είναι μικρό, δεν είναι τώρα. Λιγουλάκο. Έτσι, παρόλο που είναι ανέτοιμο, το τονίζω, αυτό που έδειξε απόψε θε εξτρέμ. Και ένα και δύο. Δεν τρελάθουμε. έστι στην άλλη πλευρά, αριστερά, εξτρέμ είχε τον Ζέγκο ε και μπροστά τον Ιουσέφ Ελαραμπή ο οποίο βρέθηκε σε κακή βραδιά εκτελεστικά, γιατί κατά τα άλλα, εντάξει, μπαλάρα, γνωστό. Και μοίραζε ωραία και έφτιαχνε και σου γυρνούσε και στον άξονα στα χάφ εκεί, και έξω αριστερά και έξω δεξιά, εδώ και παλιότερα, να, πέρυσι, λίγο καιρό πριν, λίγου μήνε πριν, γυρνούσε και αριστερό μπακ ο άνθρωπο και βοηθούσε. Τον θυμάμαι στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Ο άνθρωπο είναι όλα μέσα. Αλλά πρέπει να βρει και αυτό ρυθμό. Είναι καμένοι όλοι του τώρα. Όλοι όσοι κάνανε προετοιμασία με τον Μαρτίν στον Ολυμπιακό είναι καμένοι. Καμένη γη και βρήκε ο τέτοιο, ο Κορμπεράν. Να μην του ρίχνουμε και αυτού τώρα ευθύνε. Ό,τι και να είναι. Μπορεί να είναι ο καλύτερο του κόσμου όχι ο χειρότερο. Θυμάμαι στο τρίτο λεπτό ο Χουάν συνδυάστηκε ωραία με τον Ρατζέλοβιτ, αλλά ο τελευταίο την έστειλε εκτό γηπέδου την μπάλα. Αυτή η γρήγορη σκέψη πάντω και η κοφτή τρίμπλα του Χουάν είναι και τα πόδια του στραβά, έτσι, αυτό που λέγαμε παλιά στραβοκάνη, α πούμε. Να, πώ ήταν ο, ο Νίκο ο Τσιαντάκη έξω αριστερά που παίζεται στον Ολυμπιακό. Τον έχω δει από κοντά, έχουμε μιλήσει, είναι ευγενέστατο. Ή ακόμη και ο Νικόλα ο Αλέφαντο, έτσι. Τέτοια πόδια, βέβαια. Είναι μπαλαδόφατσα. Είναι μπαλαδόφατσα. Καλό εργαλείο, μου φάνηκε. Εντάξει, νομίζω όποιο δεν το είδε αυτό δεν βλέπει καλά. Μετά, στο τέταρτο και στο 7ο λεπτό, θυμάμαι, είχαν πλαγιοκοπήσει οι αντίπαλοι τη Κύπρου από την πλευρά του Μολδαβού, του Ρέαπτσουκ. Και κερδίσαν και κόρνερ και τα λοιπά. Δηλαδή από εκεί δημιουργούσαν τα ρήγματά του. Βάλανε γκολ και στο 10 λεπτό, αλλά ακυρώθηκε ω offside ολόσωστα. Μετά στο 17 ο Κούντε τράβηξε σουτάρα στο δοκάρι, έτσι, στο παραθυράκι του Γιωβάνοβιτ. Έτσι λεγόταν αυτό ο τερματοφύλακα, θυμάμαι, Τη ομάδα τη Λεμεσού. Μετά στο 18 δυστυχώ παίχτηκε μπιλιάρδο εκεί στην άμυνα με υπέτειο το Σισε, εντάξει, για μένα. Ο Γιάνγκα, αυτό ο από το Κουρασάο, βρέθηκε μόνο του, πλάσαρε σαν σε προπόνηση, το βάζει και εσύ κι εγώ, για το 1-0. Με προβλημάτισε το γεγονό ότι μετά το 1-0, αντί να δείξουν μια αντίδραση, να βγάλουν αντίδραση οι στο του Ολυμπιακού κολοκαθίσανε, δεν κάναν τίποτα. Οι Κύπροι ήταν αυτοί που συνέχισαν να πιέζουν, να έχουν το momentum που λέμε, ενέργεια. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη έπαιζε ένα αργό προβλέψιμο παιχνίδι με μόνο έτσι θετικό την παρουσία του Χουάν, του Ινμπαμ Χουάν, ο οποίος κράταγε μπάλα και μοίραζε μπάλα. Πολύ σημαντικός παίκτη. Πολύ σημαντικός. Αλλά θες και άλλους τέτοιους για φέτος για να πάρεις ένα εύκολο πρωτάθλημα. Ξανά και να παρουσιάσει και κάτι ωραίο στην Ευρώπη. Μετά στο 26, θυμάμαι ένα πίτα, εκεί που παίζει στην Κύπρο, νομίζω εθνική Κύπρου, τον οποίο άκουσα σε μια συνέντευξη τύπου, τα μισά έπιασα. Τέλο πάντων, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλες οι. εντάξει, υπάρχουν οι διαλέ... διαλέκτοι, πώ το λένε. Είχε ευκαιρία αυτό ο παίχτη, πέρασε μπαλαξιστά έξω, δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Βατσλικ, ένα ωραίο σουτάκι, έτσι. Τέλο πάντων, αυτό ο Σισε πάντω, ακόμη και στην Πρατισλάβα ήταν κακό. Να το πούμε αυτό. Είχε ευθύνη στα γκολ που φάγαμε, νομίζω ειδικά στο πρώτο ή στο δεύτερο. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Πάντω, εντάξει. Άμα συνεχίσει έτσι, τι θα γίνει. Σου φέραν και τον αδερφό. Γεια, συνέλθε. Μετά, στο 29, ωραία πτσουκ. Με το ΖΙΝΚ, το Ζενκ και νάγκλ, δηλαδή. Έπαιξαν το 1-2 ωραία. Δέχτηκε πάσα από τον Μολδαβό ο Χουάν ο οποίο χουάν άδειασε αριστοτεχνικά, θα έλεγα, τον αντίπαλό του και εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα πανέξυπνα και εύκολα και απλά. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι απλό, κάνοντα το ένα-ένα. Ένα. Είναι απλό όταν έχεις μυαλό. Και παιχνικό και γενικά. Και ο συγκεκριμένο είδα ότι έχει μυαλό. Και ευτυχώ που τον απέκτησαν. Ίσως να σου βγει η καλύτερη μεταγραφή σου για φέτο. Εντάξει, αυτό το λέω τώρα. Τι ημερομηνία είναι, 18 Αυγούστου. Μπορεί να αλλάξει αυτό, να έρθει καλύτερο ή να βγει κανένα άλλο που έχει ήδη έρθει. Αλλά εντάξει, αυτό προβλέπω εγώ τώρα. Μετά μην πέσει να με άμα δεν γίνει αυτό. Αυτό λέω. Με βάση αυτό που είδαμε τώρα μιλάμε. Πάντα. Έτσι είναι στην μπάλα. Όταν κερδίζουν θεοί. Όταν χάνουν. Ρετάλια, κουρέλια. Έτσι δεν πάει. Ε, κάπω έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Η πλάκα είναι ότι ο Ολυμπιακό δεν είχε σκοράρει ποτέ στην ιστορία του στο Γασιπί, στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και είχε παίξει μάλιστα άλλε τρει φορέ. Κάθε φορά έμενε στο μηδέν. Ε, τουλάχιστον αυτό έσπασε τώρα από ένα νοτιοκορεάτι παίχτη. Μπράβο του, μαγκιά του. Τον συγχαίρω. Και εγώ και πιστεύω και τα άλλα παιδιά που ακούνε στο κανάλι. Όλε και όλοι. μετά στο 43, θυμάμαι ο Κούντε έκανε μια ωραία δυνατή κούρσα. Έτσι, γιατί είναι δυνατό πολύ. Παρόλο που ο διατροφολόγο, ο Ισπανό, τον έχει κάνει και αυτόν ομοιό του. Δηλαδή, γιατί και εκείνο είναι πετσί και κόκαλο, θέλει να του κάνει όλου έτσι. Ε, Τέλο πάντων, έβγαλε τη σέντρα ο Κούντε στο κεφάλι του Εραμπί, συστημένο, αλλά δυστυχώ ο τελευταίο αστόχησε. Γενικά είχε. είχε αφλογιστία ο αραμπί απόψε. Το παθαίνουν και οι καλύτεροι παίχτε όμω. Στον επόμενο αγώνα, μπα τα πετάξει, στο μεθεπόμενο. Άσε που ξαναλέω, πρόσφερε και σε άλλου τομεί. Στο 53 πάλι ο Αραμπί έβγαλε ωραία φαλτσαριστή σέντρα, αλλά ο Ρατζέλοβιτ ο Σέρβο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα με το κεφάλι. Ήταν αλλού για αλλού, ενώ ήταν συστημένο. Ωραία μπαλιά. Εντάξει, πριν από αυτό πήγαν οι παίχτε στον πάγκο, όπου ήπιανε νερό και τέτοια, και έλαβαν και οδηγίε. Ο Καρεμπέ είχε πιάσει και ανέλαβε προσωπικά τον μπα. Μακάρι, άντε, Κριστιαν, να το συνεχίσει, γιατί αρχίζει, βλέπω, να θυμίζει τον παλιό καλό μπα τη μια σεζόν εκείνη. Για να δούμε. Μακάρι. Εμεί θέλουμε όποιου είναι στο Ολυμπιακό να προσφέρουν, να παίζουν. Αυτό δεν μα νοιάζουν τα πρόσωπα ή τα ονόματα. Το θέμα είναι να παίζει, να σου προσφέρει. Αν μα προσφέρει ο γίγαντα, αν δεν προσφέρει, αντεγιά. Μετά καπάκι ο Χουάν μπήκε, έκανε μπουκα και μάλιστα πέρασε στη μικρή περιοχή. Προσπάθησε να πασάρει δίπλα του, αλλά ο τερματοφύλακας, ο Γιωβάνο Μπετσο αντίπαλο ήταν τυχερό και τον σταμάτησε με κάθε τρόπο, με χέρια, με στήθο, με το πρόσωπο. Εντάξει. Μετά στο 64 έχασε τέτα τέτ ο Χουάν και καπάκι ζήτησε αλλαγή. Εκεί δυστυχώ άλλαξε και όλο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε πλέον δημιουργία αφού του έφυγε με την αναγκαστική αλλαγή δύο λεπτά αργότερα. Όπου και πήρε τη θέση του ο Αγκιμπού Καμαρά στο 66, όπω είπαμε. Και ο Χασάν μέσα στο Αραμπί, πάλι στο 66. Αλλά και πάλι απέδειξε ο Νοτιοκορεάτη το πόσο έξυπνο είναι. Μόλι ένιωσε έστω και λίγο πόνο, αμέσω το χέρι αλλαγή. Δεν ρισκάρει, δεν είναι άμυαλος. Δεν είναι άμυαλο. Άλλοι θα παίζανε ακόμα, θα συνεχίζανε και μετά να υποτροπέ και τα τέτοια μου. Τέλο πάντων, με το που μπήκε ο μικρό ο Αγγιμπού, πέρασε έξω αριστερά και δεκάρι ο Ζέγκο Ενάγκο. Τέλο πάντων, άλλη αλχημία αυτή έξω αριστερά, Αγκιμπού. Να, σαν το Μαρτίν, καλή ώρα. Εντάξει, είναι και το τι εργαλεία έχει. Τι να κάνει. Ανέτοιμο και ο Ντελαφουέντε, το Βαλμποένα τον εμπιστεύτηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα ξαναπώ ότι ο Πίπη, ο Πίπα δηλαδή, ο Άβυλα, δεν μ' άρεσε απόψε. Έκανε λάθο πάσε, πολλά λάθη, λάθο μεταβιβάσει και στα μαρκαρίσματα ήταν κακός. Εντάξει, τέλο πάντων. Βγαίνει ωραία μπροστά, ναι, έχω πει. Αυτό χίλιε φορέ, σαν ε, ποδοσφαιριστή, θα κάνει καριέρα ω δεξί εξτρεμ. Αλλά, εντάξει, δεν έχει τον γκόλ φαντάζομαι. Παίζει πίσω, τι να πω, δεν ξέρω. Ήτανε φανερά ξεθεωμένο ο Ζέγκρενάκο. Έτσι, και απορούσα, δηλαδή δεν τον βγάζει ακόμα, λέω. Βάλ το βάλμπο ένα μάστορα μέσα. Τη μανούλα εκεί που τα είσαι τα παιδιά. Τίποτα, δεν τον έβαλε. Έβαλε τον Κάνρα Ντελαφουέντε στη θέση του στο 79 και το βρουσάι στου σέρβου του Ρατζέλοβιτ. Μετά στο 84 πετούσαν αντικείμενα προ το διαιτητή η οπαδή του Απόλωνα. Τι να μου θύμιζε αυτό, άραγε. Μήπω λίγο από μακάμπι χάιφα. Καλά, αυτή η πίθηκη ήταν ακόμα χειρότερη, εντάξει. Αυτοί πετάγανε συνέχεια αντικείμενα. Ή να μου θύμισε μήπω ελληνικά γήπεδα. Αλλά εντάξει, κυπριακά γήπεδα, ελληνικά γήπεδα. Τι Γιάννη, τι Γιάννη, ε. Τέλο πάντων, πάλι γύρισαν προ το τέλο όλοι πίσω, οι παίχτε του Ολυμπιακού, επειδή είναι αγύμναστοι και έχουν κάνει κακή προετοιμασία. Χωρί Χουάν, ξαναλέω, δημιουργία γιοκ. Ο άλλο έδωσε ο τέταρτο 9 λεπτά καθυστερήσεων, στο 92 ο Κορμπέραν έβαλε μπουχαλάκι στη θέση του Κούντε. Εκεί λέω, όχ, θα γίνει το λάθος. Και τελικά στο 94 έκανε ο Βατσλίκ λάθος, εγκληματικό. Ευτυχώς το διόρθωσε ο Εμβιλά. Μετά ο Δανικός από τη Σλόβα Πατισλάβας εκεί στην Κύπρο, ο Χέντι. Πώς λέγεται αυτός, Χέντι, πώς ξέρω πώς λέγεται. Έβαλε goal offside, ευτυχώ, Ήταν εξαιρετική οι Και οι τρεις, οι βοηθοί, του λέγαμε linesmen παλιά, έτσι, επόπτες γραμμών φοβεροί, φοβεροί κάναν καλή δουλειά, τους παραδέχομαι και όχι επειδή ακυρώσαν δύο γκολ των Κυπρίων γενικά ήταν, πως το λένε κόψανε το καρπούζι στη μέση την πίτα, ό,τι θες ό,τι είδα, είπα και λέω, εντάξει, αυτά λοιπόν εν ολίγεις. τώρα με πιο καθαρό μυαλό να βαθμολογήσουμε και τους ε, πέχτες άμα μπορούμε το γράφω από κάτω έτσι, σχόλιο με πιν, καρφίτσα και θα πούμε περισσότερα αύριο στην εκπομπή με πιο καθαρό μυαλό και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση και τη στήριξη και για τα συγχαρητήρια για τον αριθμό εγγεγραμμένων, subscribers. Μέσα σε ένα χρόνο είχα χίλιους εγγεγραμμένους και μέσα σε 15-20 μέρες άλλους χίλιους. Τρομερό. Αποφάσισε εδώ ο το YouTube δηλαδή, ότι εντάξει, αξίζει μάλλον το κανάλι. Ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν τα ξέρω. Με τον αλγόριθμο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τα λέμε αύριο στην εκπομπή. Απογευματάκι. Ξέρετε εσείς. Χαιρετώ.